Μόνο ευχάριστα. Το ξέρεις πια, το νιώθεις ότι ήρχεται. Ωραίο. Λοιπόν, στο δίνω. Το δώσα. Όπου να είναι θα έχουμε έλλειψη στις σύριγγες. Ότι, καλό αυτό, καλό. Σημαίνει ότι φεύγει εμβόλιο, δεν μου μένει στόκ. Άρα προχωράμε, άρα πέφτουν τα κρούσματα, ρε παιδιά. Είναι πολύ ευχάριστο. Μπράβο. Πα. Α. Κομέτι, κουάτρο, μίλα, μπάτσι. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τι είναι. 8, 6, 13, ε. Ωραίο και να το έχει στην τράπεζα. Ωραίο. Περσινό είναι αυτό. Χθεσινό. Έλα, πάμε πολύ καλά, παιδιά. Πάμε πολύ καλά. Τα σχολεία κλείσανε, φαντάζομαι. Όχι. Συγγνώμη, πέρσι που είχαν κλείσει στις 2.198, σαν να μιλάω για μετοχές πια. Καλά, θα μου πεις τώρα, είναι και αυτή η αριθμητική του τρελού. Δεν πειράζει. Μια χαρά, παιδιά. Δεν αστεναχωρηθώ, Στέλιο. Και να σου πω και γιατί. Γιατί τα ευχάριστα είναι βροχή. Έχω κι άλλο. Επιτέλους, έρχεται χειμώνα, Στέλιο. Μην ξεγελιέστε που έχω τέλη Αυγούστου. Φαντάζεσαι με την βροχή να φεύγει πια. Άνεμοι, λέει. Βροχές, λέει. Πτώση θερμοκρασίας. Πτώση δέντρων δεν θέλω να έχουμε και τα υποβρύχια, τα λεωφορεία και όλα τα άλλα γίνονται. Τώρα και που στορίσαμε και από Νοέμβρη, δες τι ωραίο, τι άλλο θέλεις. Βέβαια, γιατί πάει το κρύο με το στολίδι. Βροχούλα έξω, εσύ καναπέ, χουχουλιάρικο, να δεις λίγο το Netflix. Οι πιο πολλοί Netflix δεν βλέπουν. Όχι. Λυπάμαι, γιατί τα νούμερα λένε άλλα. Μήτε το Netflix, τέλειο μου βλέπουν, μήτε το Amazon. Γιατί όλοι βλέπουν. Γκιόνις Χαμπ. Και νόμιζα εμάς. Όχι. Α, τον άτιμο. Πάτα και ένα ρουζούκ να κλείσει όλο. Τίποτα, παιδιά. Όλοι εκεί μπαίνουν. 2 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ. 85 έτσι επισκέπτε το μήνα. Τώρα αυτό ξέρει σημαίνει, έτσι. Σημαίνει ότι ολόκληρος ο πλανήτης, σαν το πανταζή έκανα, ο πλανήτης. Όλη μέρα κι όλη νύχτα στην οθόνη εκεί μπροστά. Στα πορνό το έχει ρίξει, βλέπει ασταμάτητα. Κλείνω το λίγο και δεν βγαίνω. Γιόνις Χαμπ να δούνε μπαίνουν. Δισεκατομμύρια τώρα μέσα συνεχώς. Για ένα πράγμα είμαι σίγουρος. Βγήκαν αληθινές οι προφητείες. Ήρθαν καταστροφές και πανδημίες. Κι ο κόσμος φαίνεται ότι τελειώνει. Κι όλος ο πλανήτης θέλει μόνο γιώνει. Βγήκαν αληθινές οι προφητείες. Ήρθαν καταστροφές και πανδημίες. Κι ο κόσμος πια το Netflix έχει αφήσει. Το γιώνει του για να ευχαριστήσει. Ωραίο, ωραίο. Πάει ένα χειροκρότημα στα κορίτσια μας, μπράβο, δες τι ωραίες. Τα πα, τα πα, τι καλά. Παιδιά, πολύ ωραία, τίποτα. Στο non-stop το έχουν βάλει όλοι. Το site, λέω, το site. Σου λέει, ξεφύγει, δεν δε, πόλος έλξης, πόλος είπα. Άλλο άκουσες, ωραία. Από όλο τον κόσμο θέλουν να προβληθούν οι χρήστες, γιατί είναι και τα δικά home, πολύ ωραία τα μέ. Όπως και ο κολλητός μου, ο Τσάνξου. Ταϊβανέζος. Ναι, ναι, αυτός ο φίλος μου λοιπόν, αυτός είναι, αρχικά είναι μαθηματικός, έχω τέτοιες παρέες, διδάσκει λοιπόν μαθηματικά μέσω Γκιόνις Χαμπ. Τι να κάνεις, σου λέει ο άλλος, αφού εκεί μπαίνουν όλοι, εκεί θα πω κι εγώ, ανάμεσα στο λόγο και τον Γκιόνι, τσουπ πάρτιν. Την εξίσωση ήθελα να πω. Πολύ ωραία, τίποτα. Θα χτυπηθεί η αγορά, ο Τσάνκ θα τα καταφέρει με αυτή την κίνηση. Έμπαινε Τσάνκ, σου λείπε κι αυτό. Πολύ ωραία. Τίποτα, οι δικοί μας θα τα βλέπουν εδώ πέρα για να κάνουν καμιά ωραία καμπάνια. Έτσι για τον εμβολιασμό με σογκιόνι, γιατί στη Βιέννη, σε πάω Βιέννη, ωραία αυτή την εποχή. Ολόκληρο οίκο ανοχή, δε στη. Εμβολιά, μπράβο τα κορίτσια. Εμβολιάζει, τι ωραίο. Ωραία. Με την ένεση στο χέρι σε περιμένουν, τάκ, έτσι κι αλλιώ. Τι ωραία, πρώτα σε έτσι πάνε και μετά του κάνουν μάκια να περάσει. Πολύ ωραίο. Παιδιά, αυτό είναι marketing. Αυτό είναι marketing. Ωραία κίνητρα. Ούτε data, ούτε δωροπιταγέ, ούτε τίποτα. Μόνο γκιόνι.
Θα πούμε τίποτα άλλο στην εκπομπή αυτή σήμερα, ας πούμε, ή έχω να φύγω να πάω να μείνω στο κομμωτήριο. Νικόλα, Νικόλα, έχω το απόλυτο. Έτσι, θα φύγει και θα πάει στο κήπο με τις αλήθειες έτσι σήμερα. Θα έχει πιπ. Το όνομά της λέγεται πιπ. Πιπ λέγομαι. Να πάτε να το πιπ δείτε. Πια έλα, πιπ. Λοιπόν, έχω το απόλυτο, παιδιά, follow-up breaking. Άμα είναι follow-up. Μιλάμε για κορύφωση, Νικόλα. Είσαι έτοιμος. Όχι. Πάμε. Λοιπόν, στην Ολλανδική πόλη Λέιντεν. 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 Έχεις πάει. Όχι. Δεν υπάρχει πιο ωραία πόλη. Έχεις πάει εσύ. Λέιντεν. 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 Είσαι βλάκα. Έχεις πάει. Δεν μου έχεις πει. Τέλος πάντων. Για πρώτη φορά, Νικόλα. Για πρώτη. Ναι. Εδώ και 25 χρόνια φύτρωσε ένα φυτό γιόνις. Λοιπόν, αυτό το φυτό... Λοιπόν, δεν είναι γιόνις, καλέ. Αυτό είναι πάμε στο μουσείο. Πώς λέγεται τώρα αυτό. Πώς λέγεται, θα θέλω. Λέγεται αμορφοφάλους ντέκους σιλβαέ. Τι ντέκουζα. Ο αμορφοβάλλος. Πολύ ωραίο. Ναι, λέει, είναι πολύ όμορφο, παιδιά. Είναι πολύ όμορφο, το παρακολουθούμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Μυρίζει καταπληκτικά, Νικόλα. Τι μυρωδιά έχει, τι μυρωδιά. Γιονίλ. Πολύ ωραίο, πολύ εξαιρετικό. Ναι, κοίταξε. Κλέι Γκουίνεθ Πάλτρο. Είναι και βρόσιμο. Μήπως είναι και βρόσιμο, δεν ξέρω. Βρόσιμο είναι σίγουρα. Μήπως είναι βρόσιμο, παιδιά, δεν ξέρω. Ωραία. Βγαίνει βέβαια, λέει, πολύ σπάνια, Νικόλα, να ξέρεις. Τι τρέλα είναι αυτή. Αλλά παιδιά, άμα βγει, γίνεται χαμός, κάνει χαμό. Ωραία, μαστάπο τραβοσουλιά. Ωραία, έφυγε. Έτσι, ομορφάκο. Να σου πω, θα φύγει με το σειρμό τη κι αυτή. Εδώ, πολύ ωραία. Άλλο άκουσα ότι είπε. Θα σου πω μετά. Και κολούσε πολύ για αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Τίποτα. Δηλαδή, αυτό τώρα από πού ξεφύτρωσε, δηλαδή. Δηλαδή, είναι ο ορισμός του Γκονολού. Αυτό είναι. Έχουν επικοινωνήσει οι Κάντζα εκεί πέρα οι άνθρωποι από το θερμοκήπιο. Μήπως στείλουν κανένα μπουκέτο να έχει να το δω. Ναι, στον Αλέξη Ένεκεν. Τιμής. Τι να πω, δεν έχω λόγια, παιδιά. Θα πάω σε άλλο θέμα. Στέλιο, τρέχω σε άλλο θέμα. Πάω στα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης. Φύτρωσαν παντού. Όχι. Όχι, σταματάω. Δεν θέλω να συνεχίσω. Στέλιο, δεν θέλω να συνεχίσω. Όχι. Όχι, δεν ξέρω τώρα πώς το δέσω αυτό. Και φοβάμαι. Τι φοβάμαι. Στέλιο, με ρωτάς. Με ρωτάς τι φοβάμαι. Δεν θέλω λοιπόν να το σκέφτομαι. Τι φυτρώνει στην πόλη. Αν γίνει κι αυτό τα παράτησα. Με ρωτάς τι φοβάμαι. Σου πριν λίγο τι είπαμε. Αν ισχύει το λέω. Σαν θούλα έχω φύγει σε άφησα. Το μόνο που φοβάμαι είναι μη φύτρωσα γιονίδες πάνω στη τσιμισκή. Το μόνο που φοβάμαι. Οχτέ μου πια που πάμε. Πείτε μου τι μας εφύτρωσε. Τι έχει πια συμβεί. Το μόνο που φοβάμαι. Μπράβο κορίτσια. Με τον ίδιο βηματισμό με τρελαίνουνε παιδιά. Τι φύτρωσε. Φέρε να δω τι φύτρωσε. Φοβάμαι Στέλιο. Τι φύτρωσε. Άντε ρε μανιτάρια. Μανιτάρια, πάλι καλά. Ας φοβήθηκα, μην ξανά αυτό το τέτοιο. Όχι, μανιτάρια το προτιμώ. Ανησυχώ βέβαια έτσι που ξαφνικά έτσι εμείς και έχει γίνει χωράφι. Αλλά όχι όσο πριν που φοβόμουν να μην. Μη φυτρώσουν και εδώ και σε εμάς, ας πούμε τώρα με τη βροχή τίποτα περίεργα. Στέλιο, γιατί για πλατάνια στην Πανεπιστημίου βγουν γαϊδουράγκατα. Ας πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Δεν υπάρχει ροή περίεργη. Μόδα. Θέλω να πούμε για μόδα. Είχε χθες GNTM. Πολύ καλό. Μπορούμε και περισσότερο φάσεων, αλλά αυτό για να ξεχάσουμε. Η Γη Φουρέιρα χθες. Για φέρε. Ωραίο το act. Ωραίο, παιδιά. Πολύ. Τι τρώει. Πίτσα. Πίτσα είπα. Πίτσα λέω. Τι τρώει. Μπράβο. Από όλο το επεισόδιο αυτό το καρέ βρήκατε πάνω. Δεν είχε πασαρέλα, τραγούδι. Κάτι να πει. Πολύ ωραία. Εδώ η γελή πάνω από πίτσα λόκο. Ωραία. Άλλο τραγούδι είπε κι άλλο. Ωραία. Μπράβο, έλα. Θεά η Ελένη. Θεά.
Η πασαρέλα παράλληλα γινόταν. Α, δεν είδα. Δεν το πρόσεξα, έβλεπα τη Φουρέιρα. Το κλέβει όλο. Τι να πω. Γκράντε, μπράβο, τη. Υπερθέαμα. Φαντάζομαι θα ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Νικούλη, πριν έρθει η σειρά σου. Everybody loves Johnny. Everybody. Κλαίει ή δεν κλαίει. Το ζήσαμε και τις μνήμη. Κι αυτή. Τι έγινε ρε φίλε, γιατί τόσο δράμα ρε. Γιατί τόσα χυμένα δάκρυα απάνω στη λαμπερή πασαρέλα. Στέλιο, ξέρω γιατί κλαίνε. Το νιώθω. Το αισθάνομαι πως άχουν με τον εαυτό τους που τη Βίκη αφήσαν να χορεύει όλο τρέλα και που δεν την κράτησαν. Κάνανε λοιπόν το λάθος κι όταν το αντικρίσαν ξανθούλα δίχως που να ζήσουν τώρα δεν μπορούν και λυγίσαν. Κάθε βράδυ κουβεντιάζουν και τις παίρνει το πρωί και για την καγιά πλαντάζουν που δεν είναι πια εκεί. Το πιο φασιόν παιδί κάθε βράδυ κουβεντιάζουν και τις παίρνει το πρωί και στα κλάματα σφαδάζουν που η καγιά δεν είναι εκεί. Το πιο amazing το παιδί. Μα τι χαρά με περίμενε σήμερα. Με περίμενε στα κρουστά ο Κωνσταντίνος μου. Σπύρος και σήμερα κοντά μας. Μεγάλη τιμή. Ο μαέστρος μου στο λαϊκό, ο Σταύρος εδώ πάντα. Ο μαέστρος της ζωής μου με άλλο τσουλουφάκι, ο Σταύρος πάντα δίπλα μου. Πίκολο Αντρίκο παιδικό δωμάτιο και αυτή η φωνή από το υπερπέραν, Πέτρος Πιλαρινός. Κάθε βράδυ κουβεντιάζουν και τις παίρνει το πρωί και για την καγιά πλαντάζουν στο dancing έχει μπει. Το πιο φασιόν παιδί. Έλα Στέλιο. Μα δεν υπάρχει. Μπράβο σε όλους.